Περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θερμομέτωπο της Ουκρανίας. Ως τη μεγαλύτερη εισβολή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χαρακτήρισε ο Τζο Μπάιντεν την πιθανότητα εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων στη χώρα. Η Ρωσία συνεχίζει να συγκεντρώνει δυνάμεις τόσο στα δικά της σύνορα με την Ουκρανία, όσο και από το πλευρό της Λευκορωσίας, αυξάνοντας την αγωνία ημέρα με τη μέρα και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της Δύσης. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο το θερμόμετρο ανεβαίνει στα ύψη. Η Δύση προετοιμάζεται για πιθανή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η Ουάσιγκτον στέλνει στο Κίεβο όπλα και πυρομαχικά, ενώ ήδη έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή 8.500 Αμερικανοί στρατιώτες. Στο λευκορωσικό έδαφος αναπτύσσονται ρωσικές δυνάμεις για ασκήσεις από κοινού με το Μίνσκ. Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками. Και το State Department προειδοποιεί τη Λευκορωσία να μην βοηθήσει τη Μόσχα. We've also made clear to Belarus that if it allows its territory to be used for an attack on Ukraine, it would face a swift and decisive response from the United States and our allies and partners. Έτοιμος να επιβάλλει κυρώσεις ακόμη και κατά του ίδιου του Πούτιν ο Τζο Μπάιντεν. Would you ever see yourself personally sanctioning him if he did invade Ukraine? Yes. You would? I would see that. Από την πλευρά της η Μόσχα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη στιγμή που η Δύση μετρά αντίστροφα για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Remains imminent, but again we can't make a prediction of what decision President Putin will make. Be the largest invasion since World War II. It would change the world. I am convinced that today we are living through the most dangerous moment of the post-Cold War period. Και ενώ ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας προειδοποιεί, Μακρόν και Σόλτ συναντώνται εν ώψη των σημερινών συνομιλιών του σχήματος της Νορμανδίας και απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση. Und wir sind uns alle einig, dass eine militärische Aggression schwerwiegende Konsequenzen nach sich zöge. Monsieur le Chancelier vient d'insister sur ce point, c'est de ne jamais abandonner le dialogue avec la Russie et un dialogue exigeant. Vous savez que la France a toujours plaidé pour ce dialogue. Όμως πίσω στα χαρακώματα στην Ανατολική Ουκρανία οι στρατιώτες περιμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη.